Υπουργείου Εργασίας ήταν να θέσει τα θεμέλια του κοινωνικού κράτους που ιστορικά απουσίαζαν από τον τόπο μας. Ένας στόχος δύσκολος, διότι κληθήκαμε να τον υλοποιήσουμε όχι σε συνθήκες ομαλότητας, όχι σε συνθήκες κανονικότητας, αλλά σε συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας και αυστηρής, πολλές φορές ασφικτικής επιτροπίας. Και νομίζω ότι και σε αυτούς τους δύο στόχους ανταποκρινόμαστε ολοένα και περισσότερο. Και εξηγούμε. Η πρώτη κεντρική πολιτική δέσμευση που έθεσε η κυβέρνηση για το Υπουργείο Εργασίας ήταν η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, της ραγδαίας δηλαδή φτωχοποίησης ενός πολύ μεγάλου τμήματος του πληθυσμού που συνέβη την περίοδο 2010 με 2014. Και σε αυτή τη δέσμευση νομίζω ανταποκριθήκαμε με απόλυτη συνέπεια. Ο πρώτος νόμος που έφερε στη Βουλή αυτή η κυβέρνηση το 2015, που ψηφίστηκε από όλη τη Βουλή, ένας νόμος που θεσμοθέτησε μία σειρά παρεμβάσεων για την κάλυψη των πιεστικών αναγκών περίπου 400.000 ανθρώπων. Προπληρωμένες κάρτες για τα είδη πρώτης ανάγκης, δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, επιδότηση ενοικίου, παροχές σε είδος κτλ. Και αυτή η παρέμβαση, η τεράστιας σημασίας παρέμβαση κοινωνικής ανακούφισης, είχε ιδιαίτερη σημασία διότι δεν είχε προσωρινό χαρακτήρα. Έχει πια μετεξελιχθεί σε ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να είναι πυρηνικό στοιχείο του κράτους πρόνοιας, το πρόγραμμα για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, που αυτή τη στιγμή δίνεται σε 570.000 συμπολίτες μας. Σε ασφικτικές δημοσιονομικές συνθήκες δηλαδή, θεσμοθετήσαμε ένα πρόγραμμα που επιδιώκει να είναι κάτι παραπάνω από ένα επίδομα επιβίωσης. Επιδιώκει να είναι το εργαλείο για την επιστροφή των φτωχοποιημένων ανθρώπων στην κοινωνική ζωή. Διότι το καινοτόμο στοιχείο αυτού του προγράμματος, του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, είναι ότι ακριβώς διασυνδέει τους δικαιούχους του με την πρόσβαση στην εργασία. Ένα σημαντικό τμήμα των άνεργων δικαιούχων του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης θα ενταχθούν σε προγράμματα εργασίας, γιατί τελικά ο στόχος δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί να είναι εγκλωβισμένοι στη φτώχεια, αλλά να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια παρέμβαση τεράστιας κοινωνικής σημασίας, που ταυτόχρονα δίνει και ένα σήμα αναδιοργάνωσης του κοινωνικού κράτους και της δημόσιας πολιτικής στο χώρο της κοινωνικής προστασίας. Η δεύτερη πολιτική δέσμευση που είχε αναλάβει αυτή η κυβέρνηση με το που ξεκινήσαμε το έργο στο Υπουργείο Εργασίας ήταν να παρέμβει ώστε να υπάρξει μια δραστική μείωση της ανεργίας. Και νομίζω ότι και σε αυτόν τον στόχο τα πάμε αρκετά καλά. Η Ελστάτ κατέγραψε ποσοστό ανεργίας για τον Απρίλιο του 2017, 21,7%, περίπου 5 μονάδες κάτω από το ποσοστό ανεργίας με το οποίο ξεκίνησε το έργο της αυτή η κυβέρνηση στις αρχές του 2015. Και αυτό το θετικό αποτέλεσμα δεν είναι ούτε αυτονόητο, δεν πρέπει να θεωρείται εύκολο ή απλή υπόθεση. Είναι το αποτέλεσμα μιας συγκροτημένης, συντονισμένης δουλειάς που κάνει αυτή η κυβέρνηση για τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Είναι το αποτέλεσμα ενός συνολικού σχεδιασμού προγραμμάτων στη βάση των αναγκών της αγοράς εργασίας που τα υλοποιεί ο αναβαθμισμένος ο ΑΕΔ. Είναι το αποτέλεσμα της συντονισμένης δουλειάς που γίνεται και από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για την επιβολή της νομιμότητας στους χώρους δουλειάς και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Και είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο, το τρίτο, που οδηγεί στην τρίτη πολιτική μας δέσμευση, διότι η δέσμευση αυτής της κυβέρνησης δεν ήταν απλώς να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αλλά να παρέμβει στις εργασιακές σχέσεις και στους χώρους δουλειάς, έτσι ώστε να βελτιωθεί τελικά η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων. Και εκεί είναι που τους τελευταίους μήνες κάνουμε τη μεγάλη προσπάθεια με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και την εντατικοποίηση των ελέγχων για να αλλάξει ακριβώς η ποιότητα στις εργασιακές σχέσεις. Ήταν ένας στόχος που τον είχαμε θέσει από την αρχή. Πολλές φορές περνάει στα ψηλά. Ήδη από τις αρχές του 2015 έχουν διεξαχθεί στο Υπουργείο Εργασίας τριμερείς μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και κράτους με την παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας για περισσότερες από 300 υποθέσεις, η πλειονότητα των οποίων καταλήγει σε θετική έκβαση για τα αιτήματα των εργαζομένων, είτε αφορά
την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών, είτε αφορά την ανάκληση απολύσεων. Επίσης, ενεργοποιήσαμε από την πρώτη στιγμή και σε συνθήκες δημοσιονομικής στενότητας το έκτακτο επίδομα προς τους εργαζόμενους. Έχουν δοθεί μέσα σε μία διετία περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, όταν το προηγούμενο διάστημα οι κυβερνήσεις είχαν επιλέξει να μην ενεργοποιήσουν αυτό το εργαλείο. Ενώ μέσα και από τις παρεμβάσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και τις εργατικές διαφορές που διεξάγονται, έχουν καταβληθεί στη διετία περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε δεδουλευμένες αποδοχές των εργαζομένων. Και νομίζω ότι την πολιτική μας βούληση για την παρέμβαση στους χώρους δουλειάς, για την επιβολή της νομιμότητας στους χώρους δουλειάς, την έχουμε αποδείξει και πρόσφατα, βάζοντας πρόστιμα σε συστημικές τράπεζες που ξεπερνούν τα 1,9 συνολικά εκατομμύρια ευρώ, πρόστιμα που στην ουσία αποτελούσαν κλεμμένους πόρους από την κοινωνική ασφάλιση και θα επιστρέψουν στην κοινωνική ασφάλιση. Νομίζω ότι αυτές οι κινήσεις μας δείχνουν, αν μη τι άλλο, ότι για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και για το Υπουργείο Εργασίας δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ασυλίες στις εργασιακές σχέσεις. Και ήταν ακριβώς, ξέρετε, ο συνδυασμός όλων αυτών των παθογενειών που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και που οι προηγούμενες κυβερνήσεις, νομίζω και συνειδητά, επέλεγαν να μην αντιμετωπίσουν, που είχε οδηγήσει και το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στα πρόθυρα της κατάρρευσής του. Ένα σύστημα που έχουμε δεσμευτεί να το στήσουμε ξανά στα πόδια του, κάνοντας μια τιτάνια προσπάθεια. Μια προσπάθεια η οποία δέχεται καθημερινά επιθέσεις και στο πλαίσιο της δημιουργίας πολλές φορές απολύτως στρεβλών εντυπώσεων για το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μας να αναρωτηθούμε ποιον εξυπηρετεί η δημιουργία απολύτως στρεβλών εντυπώσεων για το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Είναι γεγονός ότι στο πρώτο στάδιο λειτουργίας του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης αναδεικνύονται όλα τα λάθη και η κακοδιοίκηση του παρελθόντος. Το ασφαλιστικό σύστημα χαρακτηριζόταν διαχρονικά από πελατειακές ρυθμίσεις, από πολυνομία, από διαφοροποιήσεις. Εξέλιπε παντελώς ένα πληροφοριακό σύστημα, εξέλιπε η βασική μηχανοργάνωση, εξέλιπε ένα ενιαίο αρχείο για όλους τους ασφαλισμένους. Παθογένειες οι οποίες είχαν οδηγήσει στη σόρευση 160.000 εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης το Γενάρη του 2015. Ενώ υπήρχαν και πολλές περιπτώσεις ευρείας κακοδιαχείρισης, όπως για παράδειγμα στο Τσάι που το 2014 απολέστηκαν τα μητρώα των ασφαλισμένων. Βάλαμε κανόνες στο σύστημα, πληρώνουμε ληξιπρόθεσμα, κλείνουμε πληγές του παρελθόντος και σήμερα δουλεύουμε για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, να αναβαθμιστεί το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπιστία. Και νομίζω ότι διανοίγεται μία θετική προοπτική. Η μείωση της ανεργίας και ο τερματισμός της απορρίθμισης στις εργασιακές σχέσεις χτίζουν αυτόν τον αναγκαίο κρίκο που διασυνδέει την εργασία με την κοινωνική ασφάλιση. Πέρα όμως από τις κεντρικές παρεμβάσεις, στο Υπουργείο Εργασίας ασχοληθήκαμε από την αρχή και με μια σειρά ζητημάτων που είναι συχνά αόρατα και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και για την κεντρική πολιτική σκηνή. Το ζήτημα των εργατικών κατοικιών, το οποίο ανακουφίζει και πρόκειται να ανακουφίσει περισσότερους από 36.000 συμπολίτες μας. Η αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου. Σε λίγες μέρες θα παρουσιάσουμε ένα συνολικό σχέδιο για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης. Η δημιουργία ενός κόμβου για την ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για τα ζητήματα της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης. Την ερχόμενη εβδομάδα θα εγκαινιάσουμε τη νέα ήρυδα, το κέντρο εξυπηρέτησης δηλαδή των πολιτών για ζητήματα εργασίας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης και η ουσιαστική αναβάθμιση των ελέγχων και του πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Πρωτοβουλίες που μπορεί να μοιάζουν μικρές, αλλά που είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουν αντανάκλαση στην καθημερινότητα των πολιτών. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπα από την αρχή, στο Υπουργείο θέσαμε δύο στόχους.
Ο πρώτος στόχος ήταν αυτός με τον οποίο απασχοληθήκαμε κυρίως στο προηγούμενο διάστημα, δηλαδή η κοινωνική ανακούφιση. Δώσαμε όμως το σήμα και για το δεύτερο στόχο, για την αναδιοργάνωση του κοινωνικού κράτους και της δημόσιας πολιτικής στο χώρο της κοινωνικής προστασίας. Εκεί θα επικεντρωθούμε στο εξής, με θεσμικές παρεμβάσεις που υλοποιούμε σήμερα και που φιλοδοξούμε να αποτελέσουν πυλώνες σταθερούς του κράτους, του κοινωνικού κράτους για το μέλλον. Παρεμβάσεις οι οποίες θα καταστούν επεκτατικές από το 2019 και μετά. Στον τομέα της εργασίας σύντομα θα φέρουμε στη Βουλή προς ψήφιση ένα συνολικό θεσμικό πλαίσιο που θα θέτει όρια και θα θέτει φραγμούς στην απλήρωτη, αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. Θα θέτει κανόνες και στις αγροτικές εργασίες, βάζοντας επιτέλους ένα τέλος στις μανολάδες. Στη βάση αυτών των θεσμικών παρεμβάσεων ισχυροποιείται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και αναβαθμίζεται, είναι ο βασικός μηχανισμός μέσω του οποίου ασκούμε τη δημόσια πολιτική στους χώρους δουλειάς, στην αγορά εργασίας. Στο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης ιδρύεται ένα πανελλαδικό δίκτυο για την κοινωνική προστασία. Ο ΟΓΑ μετεξελίσσεται στο νέο προνοιακό φορέα οργανισμό για τη διαχείριση και απονομή των βασικών κοινωνικών επιδομάτων. Πρόκειται για μια τεράστια αναδιοργάνωση του τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης που καταργεί τις πελατειακές σχέσεις του παρελθόντος και που δίνει στα πιο αδύναμα στρώματα την αξιοπρέπεια που τους αντιστοιχεί στην επαφή τους για το κράτος. Σε συνθήκες λοιπόν δημοσιονομικής στενότητας και επιτροπίας, το Υπουργείο Εργασίας στηρίζει το κοινωνικό κράτος σε 4 πυλώνες, το ΣΕΠΕ, τον ΕΦΚΑ, τον νέο ΟΓΑ και τον αναβαθμισμένο ΟΑΕΔ. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση στην εργασία, στην κοινωνική προστασία, μια επένδυση στην κοινωνική συνοχή, μια επένδυση στην αξιοπιστία των θεσμών τελικά και της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και τώρα θα δώσω το λόγο στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Φίλες και φίλοι, είναι μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, στιγμή για μένα η επίσκεψή μου στο Υπουργείο Εργασίας. Και αυτό διότι θεωρώ ότι εδώ ίσως είναι το πιο κρίσιμο Υπουργείο για την έκβαση της μάχης που έχουμε αναλάβει να δώσουμε από το 2015 και μετά για την αντιμετώπιση μιας πρωτοφανούς κρίσης που έχει πλήξει τη χώρα μας. Και θέλω να πω ότι αισθάνομαι πως οι επιλογές που κάναμε να δώσουμε ευθύνη σε ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να συγκρουστούν με συμφέροντα πολλές φορές για να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση πρωτοφανή τα τελευταία χρόνια στη χώρα, είναι επιλογές που αρχίζουν σιγά σιγά να παράγουν αποτέλεσμα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας το εξής, και ίσως έχει και ένα ενδιαφέρον λόγω των ημερών, ότι η σημερινή μου επίσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο υποτιθέμενο success story των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και σε αυτό που πραγματικά εμείς ορίζουμε ως επιτυχία. Η διαφορά δηλαδή ανάμεσα στην εικονική ανάκαμψη με δυσθεώρατα ποσοστά ανεργίας που είχαν χτυπήσει στο κόκκινο και με ένα διαλυμένο κοινωνικό κράτος και στην ανάκαμψη η οποία έχει αρχίσει να έχει ευδιάκριτα αποτελέσματα όχι μόνο σε στατιστικά μεγέθη και σε αριθμούς αλλά στην πραγματική ζωή, στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα της διαφοράς ανάμεσα στην εικονική επιτυχία και στην πραγματική επιτυχία, επιτρέψτε μου
να κάνω και έναν παραλληλισμό σε σχέση με το τι η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης θεωρεί ως αξιόλογη είδηση, θετική άξια ανάδειξης, και το τι εμείς θεωρούμε ως σημαντική είδηση θετική. Αν και ενδεχομένως η είδηση θετική και μέσα μαζικής ενημέρωσης τα τελευταία 2 χρόνια να είναι 2 ασύμβατες έννοιες, αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και αν υπάρξει μια είδηση θετική, αυτό θα αφορά τους δείκτες στο χρηματιστήριο ή την πτώση της τιμής των ομολόγων ή ακόμα και μια θετική έκθεση κάποιου οίκου αξιολόγησης. Κατά τη δική μας αντίληψη, η πιο σημαντική θετική είδηση τα τελευταία χρόνια είναι η σταθερή μείωση των ποσοστών της ανεργίας και η σταθερή αύξηση των θέσεων εργασίας. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι αποτελέσματα τα οποία έχουν έρθει από μόνα τους. Είναι αποτελέσματα πίσω από τα οποία κρύβεται μια εργώδης προσπάθεια με σχέδιο και με πολύ μεγάλες δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια. Τα 2 χρόνια που ουσιαστικά παλεύουμε μέσα σε συνθήκες πολύ σκληρής επιτροπίας και δημοσιονομικής επιτήρησης ασφικτικής, παράλληλα να αξιοποιούμε ρογμές, περιθώρια για δράσεις με κοινωνικό πρόσημο. Η Ελστάτ λοιπόν κατέγραψε τον Απρίλιο που μας πέρασε την ανεργία στο 21,7%. Θέλω να επισημάνω ότι το ποσοστό αυτό είναι ακόμα εξαιρετικά υψηλό. Όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο του 2012. Και θέλω να θυμίσω ότι τον Απρίλιο του 2014, λίγο πριν δηλαδή την πολιτική αλλαγή και κατά τη διάρκεια που η τότε κυβέρνηση διαφήμιζε το περίφημο success story, το ποσοστό που είχε καταγραφεί ήταν στο 27,2%. Έχουμε λοιπόν μία μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες της ανεργίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, και ταυτόχρονα μία μείωση το ίδιο χρονικό διάστημα κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες του ποσοστού της ανεργίας των νέων. Και το σημαντικότερο όλων είναι ότι πλέον μπορούμε να είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι ότι αυτή η αποκλιμάκωση της ανεργίας θα επιταχυνθεί το επόμενο διάστημα. Με δεδομένο το ότι έχουμε περάσει ήδη σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ρυθμοί που θα καταγραφούν ως το τέλος του έτους στο 2 ή παραπάνω από το 2%, αυτό μας δίνει βάσιμες προσδοκίες ότι η αποκλιμάκωση από εδώ και στο εξής θα είναι πάνω από 2,5 μονάδες ετησίως. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία της Εργάνης καταγράφουν, όπως γνωρίζετε, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, δείχνουν για το πρώτο εξάμηνο του 2017 θετικό ισοζύγιο 256.000 θέσεων εργασίας. Ο αριθμός αυτός αποτελεί την υψηλότερη επίδοση πρώτου εξαμήνου, όχι από την έναρξη της κρίσης και μετά, όχι από το 2010 και μετά, αλλά από το 2001 και μετά. Είναι ένα ρεκόρ 16 ετίας. Και παράλληλα, η τάση που αποτυπώνεται στο σύνολο της απασχόλησης δείχνει ότι από το Φλεβάρι του 2015 που αναλάβαμε ως σήμερα έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 320.000 θέσεις εργασίας. Φυσικά έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Και κυρίως έχουμε επίγνωση ότι αυτό που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι μια εικόνα ολικής καταστροφής στον χώρο της εργασίας και κυρίως σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κράτος. Όμως η ανάκαμψη της οικονομίας
η επιστροφή, όπως είπα πιο πριν, σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και το σχέδιό μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, νομίζω ότι μας κάνουν ρεαλιστικά αισιόδοξους πια για την σταδιακή αντιμετώπιση του μεγαλύτερου, του πιο κρίσιμου ζητήματος, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο ως κυβέρνηση, θα έλεγα συνολικά ως χώρα, ως λαός. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή να πω ότι πια ο πιο σημαντικός εθνικός στόχος είναι η ανάκτηση της εργασίας και η δημιουργία ενός νέου κοινωνικού κράτους που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του μέσου πολίτη. Και όπως είπα πριν, αυτές οι θετικές εξελίξεις που συνήθως δεν καταγράφονται από την επικαιρότητα είναι εξελίξεις που δεν συνέβησαν αυτόματα. Δεν έβρεξε ούτε ανάπτυξη ούτε θέσεις εργασίας. Αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα και σήμερα που μιλάμε έχουμε ένα σχεδιασμό, έχουμε σχεδιάσει και εκπονήσει και υλοποιήσει στοχευμένα προγράμματα που αντιμετωπίζουν παράλληλα το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, αλλά και το πρόβλημα της φυγής του επιστημονικού δυναμικού, του πιο καταρτισμένου, αυτό που ονομάζουμε brain drain, αλλά και τον σκληρό πυρήνα της ανεργίας, που αφορά ηλικίες μεγαλύτερες, ανθρώπους που σε μια κρίσιμη ηλικία, έχοντας χάσει τη δουλειά τους, είναι πιο δύσκολο να επαναπροσληφθούν. Με προγράμματα που δεν σπαταλούν χρήματα σε έναν λαβύρινθο από μεσάζοντες αέναων καταρτήσεων, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, με προγράμματα που σέβονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και στοχεύουν στην εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών και όχι στη δημιουργία ενός νέου στρατού πολιτικά εξαρτημένων απασχολούμενων σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου που διακόπτονται και ξαναβρίσκονται στην ανεργία, όπως ήταν τα προγράμματα State στο παρελθόν ή άλλα που συνηθίζαμε να βλέπουμε. Και αυτό, επιτρέψτε μου αυτό να το τονίσω, το γεγονός ότι πάνω από το 1/3, ιδιαίτερα στα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί κοινοφελούς εργασίες, που περιλαμβάνουν και την κατάρτιση των ανέργων που συμμετέχουν σε αυτά, το γεγονός ότι πάνω από το 1/3 ήδη βρίσκουν δουλειά αμέσως μετά, είναι ένα θετικό γεγονός και σε σύγκριση με αντίστοιχα προγράμματα στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ίσως το 35% που είναι το ποσοστό αυτών που βρίσκουν εργασία αμέσως μετά το τέλος των προγραμμάτων, είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά που έχουν καταγραφεί. Έχουμε λοιπόν προγράμματα στη βάση του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. Έχουμε τον σκληρό πυρήνα, για τον σκληρό πυρήνα της ανεργίας, όπου υλοποιούμε με προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κυρίως στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα οποία συμμετέχουν μακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι μεγάλης ηλικίας που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, καθώς και άνεργοι χαμηλών προσόντων. Από την αρχή του χρόνου μέχρι και τον Σεπτέμβριο θα έχουν ενταχθεί σε αυτά τα προγράμματα 73.544 ωφελούμενοι. Ενώ στα τέλη του 2017 αναμένονται άλλοι 46.000, συνολικά δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου τα προγράμματα αυτά θα έχουν καλύψει 120.000 ανέργους. Αναβαθμίζουμε έτσι το σχεδιασμό και την υλοποίηση της δημόσιας παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Και δεν βασιζόμαστε απλά στις θετικές οικονομικές προβλέψεις και τους χρόνους της αγοράς, αλλά με σχέδιο και με ουσιαστική βελτίωση των εργαλείων που διαθέτουμε, όπως αυτά που διαθέτει ο ΑΕΔ, προχωρούμε σε κρίσιμες
και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των παρεμβάσεων με το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται για την οικονομία μας δίνει το δικαίωμα να είμαστε αισιόδοξοι. Να είμαστε αισιόδοξοι για το επόμενο διάστημα. Παράλληλα όμως οφείλουμε να εργαστούμε και εργαζόμαστε με σχέδιο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και την ποιότητα στις εργασιακές σχέσεις, να αλλάξουμε δηλαδή τη σημερινή πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας, προκειμένου να είμαστε σε θέση σύντομα να μιλήσουμε για μια δύσκολη έννοια στις μέρες της κρίσης, την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες αφανείς ήρωες, τους ανθρώπους, τους υπηρεσιακούς παράγοντες που εργάζονται εδώ στο Υπουργείο Εργασίας, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ιδιαίτερα, ένα σώμα που ιδίως τα πρώτα χρόνια της κρίσης, την καταστροφική πενταετία 2010-2014, τότε που διαλύονταν κυριολεκτικά, έπεφτε σαν χάρτινος πύργος αυτό που ονομάζαμε κοινωνικό κράτος, ό,τι υπήρχε και εργασιακά δικαιώματα στη χώρα, αυτό το σώμα σκοπίμως αφέθηκε αβοήθητο, αστήρικτο, σκοπίμως απενεργοποιήθηκε, αδρανοποιήθηκε, ακριβώς διότι η λογική, η κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη αντίληψη έλεγε πως η κρίση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ευκαιρία προκειμένου να εμπεδωθεί ένα καθεστώς ασυδοσίας στις εργασιακές σχέσεις. Το Σώμα λοιπόν Επιθεώρησης Εργασίας είναι απαραίτητο και κρίσιμο εργαλείο για την προστασία των εργαζόμενων. Και για μας στόχος το επόμενο διάστημα είναι το σώμα αυτό να εντείνει τους ελέγχους προκειμένου να μπορέσουμε να εντοπίσουμε όσο μπορούμε, όσο αυτό είναι δυνατό, παρανομίες, στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας εις βάρος των εργαζόμενων, εις βάρος των δυνάμεων της εργασίας. Είναι ένας στόχος που περνάει τόσο μέσα από την ενίσχυση βεβαίως των οργάνων αυτών και των υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο όμως και από την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την διαμόρφωση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου. Σε αυτό το πλαίσιο εγκρίθηκε με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ ένα συνολικό σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας προϋπολογισμού 7.600.000 ευρώ. Το σχέδιο αυτό μεταξύ άλλων θα χρηματοδοτεί πιλωτικά προγράμματα ελέγχου σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας, καθώς και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ενημέρωσης και των νομικών συμβουλών προς τους εργαζόμενους. Και φυσικά η στοχευμένη αυτή δουλειά έχει φέρει αποτελέσματα. Έχουμε περισσότερους από 100.000 ελέγχους στη διετία 15-16. Έχουμε πετύχει σημαντική μείωση της αδήλωτης εργασίας στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας από το 19,17% που βρισκόμασταν το 2014, είμαστε στο 13,58% το 2016 και βεβαίως ευελπιστούμε να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Και να πω εδώ ότι, μάλλον να επαναλάβω αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, τότε δεν φοβάσαι τις συγκρούσεις, ακόμα και αυτούς που ονομάζουμε, ας το πούμε έτσι, κακομαθημένους εργοδότες, ακόμα και αν αυτοί είναι ονόματα με πολύ μεγάλη πολιτική επιρροή, ή ακόμα και συστημικές τράπεζες που καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα. Επιτρέψτε μου όμως να έρθω
στα θέματα που αφορούν τις νομοθετικές παρεμβάσεις που θα προωθήσει σύντομα το Υπουργείο στον τομέα αυτό. Παρεμβάσεις που αφορούν την ενίσχυση του πλαισίου ενάντια στην παραβατικότητα στις σχέσεις εργασίας, ενάντια στην αδήλωτη ή στην υποδηλωμένη εργασία, αλλά και ενάντια στο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της απλήρωτης εργασίας. Με μέτρα όπως ο αποκλεισμός επιχειρήσεων που συστηματικά παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία από κάθε μορφή δημόσιας χρηματοδότησης, ένα μέτρο απολύτως δίκαιο που θα συμβάλλει και στη δημιουργία ενός συνολικότερου πλαισίου για κουλτούρας για τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Και κλείνοντας την ενότητα αυτών των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας, να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα σε δύο μεγάλα προβλήματα για τα οποία σχεδιάζονται παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Το πρώτο είναι το ζήτημα των λεγόμενων εγκλωβισμένων εργαζόμενων. Πρόκειται δηλαδή για εργαζόμενους που βρίσκονται απλήρωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι σε επίσχεση εργασίας ή απασχολούνται σε κλάδους με φθήνους απορία. Οι ομάδες των εργαζομένων αυτών βρίσκονται υπό την απειλή της ανεργίας, αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω της καθυστέρησης των δεδουλευμένων τους και για την αντιμετώπιση του φαινομένου, δεδομένου θα έλεγα ότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν βοηθάει και μια αντιμετώπιση πολλές φορές από τη μεριά της τακτικής δικαιοσύνης που δεν βοηθάει, προστατεύει πολλές φορές τους κακοπληρωτές εργοδότες με παραδείγματα που είδαμε πρόσφατα να οδηγούν και σε τραγικές συνέπειες. Για την αντιμετώπιση λοιπόν αυτού του φαινομένου σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα το οποίο θα προβλέπει αφενός την οικονομική ενίσχυση των εργαζόμενων και αφετέρου την επανεκπαίδευσή τους με νέες γνώσεις και ικανότητες, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν θέση εργασίας στον ίδιο ή σε διαφορετικό κλάδο, σε νέο επάγγελμα, στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας ή ενδεχομένως και στην αυτοαπασχόληση. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σε πρώτη φάση θα καλύψει περίπου 50.000 εργαζόμενους, με πόρους που έχουμε ήδη εξασφαλίσει. Το δεύτερο πολύ σοβαρό πρόβλημα που επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό της ψευδούς αυτοαπασχόλησης. Αναφέρομαι στις περιπτώσεις εκείνες όπου πίσω από το λεγόμενο μπλοκάκι κρύβεται η εξαρτημένη εργασία, η ύπαρξη εξαρτημένης εργασίας. Μέθοδος με την οποία ο μισθωτός μεταφιέζεται, αναγκάζεται να μεταφιεστεί σε αυτοαπασχολούμενο. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της μεταμφίεσης είναι η παράκαμψη όλου του θεσμικού πλαισίου προστασίας εργασίας εις βάρος πάντοτε του εργαζόμενου. Σε ό,τι αφορά τα ωράρια, σε ό,τι αφορά τα επιδόματα, τους μισθούς, τα δώρα εορτών, τις άλλες. Πρέπει λοιπόν εδώ να σημειωθεί ότι αυτή η παράνομη και καταχρηστική πρακτική, η πρακτική της παράκαμψης της εργατικής προστασίας μέσα από το λεγόμενο μπλοκάκι, δεν είναι προϊόν της κρίσης, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο γεννήθηκε και διωγγώθηκε τα χρόνια της ανάπτυξης, τα χρόνια της ισχυρής Ελλάδας. Αποτελούσε ένα πρόβλημα απέναντι στο οποίο συνειδητά οι προηγούμενες κυβερνήσεις έκλειναν τα μάτια, επιτρέποντας ή και καλλιεργώντας αυτή την ασυδοσία. Και εμείς βεβαίως τώρα, σε συνθήκες πολύ πιο δύσκολες, σε συνθήκες κρίσης, καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Και δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό το φαινόμενο που κυρίως αφορά νέους ανθρώπους. Το πρώτο βήμα έγινε μέσα από την
κοινωνική ασφάλιση και τη δυνατότητα να διαμοιράζεται η ασφαλιστική εισφορά ανάμεσα στον εργαζόμενο και στον εργοδότη. Ήδη 22.000 εργαζόμενοι με μπλοκάκι μαζί με τους εργοδότες τους έχουν δηλώσει, έχουν εγγραφεί στην σχετική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Τώρα όμως είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και το δεύτερο βήμα. Θέτουμε λοιπόν σε εφαρμογή ένα μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για όσους εργοδότες επιλέξουν να μετατρέψουν τον απασχολούμενο σε αυτούς με μπλοκάκι σε μισθωτό εργαζόμενο. Απαραίτητη ασφαλώς προϋπόθεση θα αποτελέσει η εγγραφή στη συγκεκριμένη πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα σε αυτούς τους 22.000 και σε πολλούς άλλους που με αυτό το κίνητρο, το θετικό κίνητρο, ευελπιστούμε ότι θα προτρέξουν να εγγραφούν, δίνουμε τη δυνατότητα στους εργοδότες να πάρουν την επιδότηση της ασφαλιστικής εισφοράς προκειμένου να τους δηλώσουν ως μισθωτούς εργαζόμενους και όχι ως απασχολούμενους με μπλοκάκι. Και βεβαίως το κίνητρο αυτό για πρώτη φορά μετατρέπει την ψευδώς δηλωμένη απασχόληση σε αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή την μισθωτή εργασία. Και με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε τις επιχειρήσεις που θα εφαρμόσουν ορθά τον νόμο, αλλά και τους εργαζόμενους που θα μπορούν να απολαμβάνουν όλα εκείνα τα δικαιώματα, τα εργασιακά που απορρέουν από τη σταθερή εργασία που μέχρι τώρα δεν απολάμβανε. Μισθούς, δώρα κτλ. Βεβαίως το πρόγραμμα αυτό, στο πρόγραμμα αυτό σχεδιάζουμε και ένα λεγόμενο αντικίνητρο, δηλαδή ένα αντικίνητρο προκειμένου να μην υπάρχει τάση των εργοδοτών να συνεχίζουν την απόκρυψη. Αν το κίνητρο λοιπόν είναι η επιδότηση, το αντικίνητρο σχεδιάζεται στα πλαίσια του Οδικού Χάρτη για την καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας. Από κοινού με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και δεν είναι άλλο από τους ελέγχους και τις αυστηρές ποινές της επιθεώρησης εργασίας. Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο εργασία και καταπολέμηση της ανεργίας για να περάσω στα θέματα που αφορούν κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αλληλεγγύη λέγοντας το εξής. Τους τελευταίους μήνες ένα χαρακτηριστικό επιχείρημα που ακούγεται κυρίως στα μέσα ενημέρωσης, ακριβώς επειδή κάποιοι κακοθελητές δεν έχουν με βάση τις στατιστικές και τους αριθμούς επιχειρήματα σε ό,τι αφορά τη μείωση ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης, επαναλαμβάνουν το επιχείρημα ότι ναι, εντάξει, μειώθηκε η ανεργία, υπάρχουν θέσεις απασχόλησης, αλλά αυτές οι θέσεις απασχόλησης είναι θέσεις με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς, είναι θέσεις ως επιτοπλίστων επισφαλούς εργασίας και είναι θέσεις που συνολικά συντείνουν στη μείωση του κατώτατου μισθού. Θα ήθελα να τους απογοητεύσω, αλλά τα στοιχεία αποδεικνύουν το αντίθετο. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια πολύ σημαντική ροπή υπέρ των θέσεων, των ελαστικών, να το πω έτσι, θέσεων εργασίας, επισφαλούς απασχόλησης, και είχαμε φτάσει από το 60-40 υπέρ των σταθερών στο 60-40 υπέρ των ελαστικών σχέσεων, αυτή η σχέση σταδιακά μειώνεται. Σήμερα είμαστε οριακά, αλλά με διαρκώς μειούμενη την τάση, με διαρκώς αυξανόμενη μάλλον την τάση υπέρ των σταθερών σχέσεων εργασίας, με στόχο βεβαίως να αντιστραφεί αυτός ο αριθμός. Το κυριότερο όμως είναι ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία
έχουμε το τελευταίο διάστημα στον ιδιωτικό τομέα αύξηση κατά 9,34% του μέσου όρου των μεικτών μηνιαίων αποδοχών. Το λέω διότι τις τελευταίες μέρες με στοιχεία τα οποία είναι στην γνωστή λογική των fake news, ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανακοινώνουν με διθυράμβους ότι έχουμε μείωση στον ιδιωτικό τομέα των μισθών και αύξηση στο δημόσιο. Η γνωστή λογική του κοινωνικού αυτοματισμού, ότι κάποιοι τάχα μου ενδιαφέρονται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, γι' αυτό και χτίσαν αυτό το καθεστώς εργασιακής ζούγκλας άλλωστε αυτά τα χρόνια, και κάποιοι άλλοι ενδιαφέρονται μονάχα για αυτούς στο δημόσιο. Δεν είναι έτσι λοιπόν. Έχουμε λοιπόν μία σταδιακή αποκλιμάκωση ανεργίας και αύξηση των θέσεων εργασίας και ταυτόχρονα μία σταδιακή επέκταση των σταθερών σχέσεων και αύξηση των μηνιαίων αποδοχών, έστω κατά αυτό το 9,34%. Επιτρέψτε μου να έρθω τώρα στα θέματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και τις παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας που αποτελούν τα απαραίτητα βήματα για να καταφέρουμε να οικοδομήσουμε ξανά ένα βιώσιμο σύστημα. Διότι η έκρηξη της ανεργίας μαζί με την διάλυση των εργασιακών σχέσεων και την διαχρονική λαϊλασία των ασφαλιστικών ταμείων δημιούργησαν τις συνθήκες κατάρρευσης της κοινωνικής ασφάλισης. Και προσπαθούμε με πολύ μεγάλες, σε αντίξωες συνθήκες θα έλεγα, να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την πορεία. Και πρόκειται πραγματικά για ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Γιατί πρέπει μέσα σε δύσκολες συνθήκες να ανατραπεί μια πορεία χρόνων διάλυσης του ασφαλιστικού συστήματος. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση λοιπόν αντιμετωπίζει τη διαχρονική αδιαφάνεια, τον κατακερματισμό και τον ανορθολογισμό που διέκριναν μέχρι σήμερα το ασφαλιστικό σύστημα. Ένα σύστημα που περιελάμβανε εκτεταμένες διαφοροποιήσεις και ανισότητες σε εισφορές και σε παροχές, αλλά και έντονες ηλικιακές διακρίσεις σε βάρος κυρίως των νέων ασφαλισμένων και βεβαίως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό σε βάθος χρόνου θα αποβεί ως μια θετική, πολύ σημαντικά θετική εξέλιξη. Η ανυπαρξία ειδικότερα πραγματικής οργάνωσης, η απουσία πληροφοριακών συστημάτων, θα έλεγα ότι ήταν μια συνειδητή επιλογή που συνέβαλε ουσιαστικά στην αδυναμία του ελέγχου εσόδων εξόδων και έχουν, θα έλεγα, εντοπιστεί περιπτώσεις ευρείας κακοδιαχείρισης, ακόμα και περιπτώσεις όπου έχουν χαθεί αρχεία με εισφορές ασφαλισμένων. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις και εμπροκειμένου μεγάλα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα δεν κατέβαλαν τις οφειλόμενες εισφορές και υποθέσεις αυτές έχουν πάρει ήδη το δρόμο της δικαιοσύνης. Θέλω να σταθώ όμως στα οικονομικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ. Και να σταθώ σε αυτά διότι θα θυμάστε καθόλου το προηγούμενο χρονικό διάστημα το κυρίαρχο επιχείρημα ήταν ότι πέραν της κριτικής, καλοδεχούμενης κριτικής σε ό,τι αφορά τις επιλογές για το ασφαλιστικό σύστημα, ένα βασικό επιχείρημα ήταν ότι ο ΕΦΚΑ θα καταρρεύσει εν τη γενέση του. Ότι ο ΕΦΚΑ δεν θα μπορέσει, θα είναι ελληματικό το ταμείο από την πρώτη στιγμή, δεν θα μπορέσει να στηθεί το πληροφοριακό σύστημα. Όλα αυτά αποδείχθηκαν ψευδοπροφητείες. Το πλεόνασμα που καταγράφεται ήδη το πρώτο εξάμηνο ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αποτελεί αντανάκλαση τόσο της θετικής τάσης στη μισθωτή εργασία, διότι δεν μπορείς να καταγράφεις πλεόνασμα. Τώρα μιλάμε για τις εισφορές που αφορούν την μισθωτή εργασία, όχι τους αυτοαπασχολούμενους. Δεν μπορείς να καταγράφεις πλεόνασμα αν έχεις μείωση της απασχόλησης, άρα αυτό είναι και μία αντανάκλαση της αύξησης απασχόλησης.
Αντανακλά όμως και την θετική τάση σε ό,τι αφορά την βελτίωση της εισπραξιμότητας, και αυτό είναι ένα στοιχείο που αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που από το 53% έχει φτάσει στο 70%. Όλα αυτά τη στιγμή που το 2015, θέλω να θυμίσω, παραλάβαμε ένα ταμιακό έλλειμμα στην κοινωνική ασφάλιση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ το 2009 το έλλειμμα αυτό ξεπερνούσε το 1,5 δις. Και να έρθω τώρα στα θέματα που αφορούν τον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Θα θυμάστε άλλωστε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε η κυβέρνησή μας όταν αναλάβαμε το 2015 και μάλιστα τότε χαρακτηρίστηκε ως μονομερής ενέργεια αυτή σε σύγκρουση με τους θεσμούς, ήταν να θεσμοθετήσουμε ένα πλαίσιο και να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση που είχε δημιουργηθεί την πενταετία της μεγάλης καταστροφής. Θυμίζω ότι τότε οι θεσμοί αρνούνταν ακόμα και να αναγνωρίσουν την έννοια ανθρωπιστική κρίση, τον όρο ανθρωπιστική κρίση, ένας όρος που πια έχει ενσωματωθεί και στην επίσημη ορολογία, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίσαμε και προσπαθούμε με πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις και δράσεις να αντιμετωπίσουμε. Σήμερα λοιπόν ο προϋπολογισμός για τις δαπάνες της κοινωνικής πρόνοιας είναι υπερδιπλάσιος από εκείνον όταν παραλάβαμε. Από τα 780 εκατομμύρια στα οποία ανέρχονταν το 2015, το 2017 έχουμε 1,570 εκατομμύρια. Ενώ το 2019, διότι ακριβώς εκεί εστιάσαμε το δημοσιονομικό χώρο που κερδίσαμε μέσα από τη διαπραγμάτευση, τα λεγόμενα αντίμετρα, προβλέπεται λοιπόν οι δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια να ξεπεράσουν τα 2,570 εκατομμύρια. Οι παρεμβάσεις που υλοποιούμε εντάσσονται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας σχετίζεται με την αντιμετώπιση της φτώχειας και των άμεσων αναγκών που προέκυψαν από την ανθρωπιστική κρίση. Η πρώτη δράση του συγκεκριμένου άξονα είναι το λεγόμενο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Τι είναι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης? Δημιουργούμε ένα δίκτυο ασφαλείας για τους συμπολίτες μας που όλα τα προηγούμενα χρόνια χτυπήθηκαν βιαιότερα από την οικονομική κρίση. Ένα ανοιχτό σύστημα στο οποίο ο κάθε ωφελούμενος μπορεί να προσφεύγει ανά πάσα στιγμή με βάση τα εισοδήματά του τους τελευταίους 6 μήνες. Για τον λόγο αυτό συνδέσαμε για πρώτη φορά όλες τις βάσεις δεδομένων του κράτους. Έτσι λοιπόν από τον περασμένο Φλεβάρι μέχρι και σήμερα έχουν ενταχθεί στο σύστημα αυτό πάνω από 560.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι ήδη ωφελούνται από το πρόγραμμα του κοινωνικού του ΚΕΑ, του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, ενώ προβλέπεται μέχρι το τέλος του χρόνου αυτοί οι συμπολίτες μας να φτάσουν τις 700.000. Παράλληλα με την άμεση οικονομική στήριξη για αυτούς τους ανθρώπους, προβλέπεται και η πρόσβαση σε μια σειρά από προγράμματα και κοινωνικές υπηρεσίες, όπως τα χαμηλά κοινωνικά τιμολόγια, παροχών ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, η δωρεάν ένταξη παιδιών σε ευρέφων νηπιακούς σταθμούς, 60.000 παιδιά προβλέπεται ότι θα ενταχθούν για τη σχολική χρονιά 2017-2018. Παιδιά συμπολιτών μας που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑ, στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Και βεβαίως η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα δωρεάν τρόφιμα. Και βεβαίως σε συνδυασμό αυτό με το γεγονός ότι θεσμοθετήσαμε και την δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής φροντίδας
για όσους είναι ανασφάλιστοι. Δυστυχώς πολλοί από αυτούς είναι και ανασφάλιστοι. Μιλάμε λοιπόν για 700.000 συμπολίτες μας που μέχρι σήμερα βρίσκονταν έξω από τα ραντάρ. Δεν εντοπίζονταν και δεν αναφέρομαι στα δημοσκοπικά ευρήματα, αναφέρομαι στη σχέση τους με την πολιτεία. Ήταν εκτός κοινωνικού κράτους. Ήτανε πολίτες μιας δεύτερης, μιας τρίτης κατηγορίας. Και νομίζω ότι μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που πετύχαμε είναι αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν ένα μαξιλάρι προστασίας. Ένα μαξιλάρι προστασίας που χρόνο με το χρόνο θα διευρύνεται, καθώς σας είπα ότι από το 1,57 δις σήμερα, σε δύο χρόνια θα έχουμε 2,57 δις για αυτούς τους ανθρώπους, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να αναφερθώ επίσης και για τους χιλιάδες ανέργους δικαιούχους του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, οι οποίοι προβλέπεται να ενταχθούν τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, στην αγορά εργασίας. Και βεβαίως αυτό έχει και το χαρακτήρα μιας συνολικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. Καθώς από όσους θα συμμετέχουν εκεί ως άνεργοι, υποχρεωτικά ένα 10% θα εντάσσεται ως ενεργός πια πληθυσμός στην αγορά εργασίας. Θα έχει δηλαδή προτεραιοποίηση σε κάθε πρόγραμμα που κάνουμε για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Η δεύτερη δράση που αφορά τον πρώτο άξονα, δηλαδή του άξονα της αντιμετώπισης της φτώχειας, είναι αυτό που πολύ έχει υποτιμηθεί στη χώρα μας. Ξέρετε, θυμίζει λίγο αυτό το γνωστό ανέκδοτο με το Παντεσπάνι και τη Βασίλισσα. Διότι βεβαίως θεωρείται υποτιμητικό να μιλάμε για σχολικά γεύματα. Τον έχουν αντιληφθεί όμως σε ποια κατάσταση βρέθηκε η χώρα. Σε κατάσταση πραγματικής ανθρωπιστικής κρίσης, όπου παιδιά πηγαίνανε στα σχολιά τους και λιποθυμούσαν από την πείνα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και άρα το να θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της φτώχειας, ιδιαίτερα σε εκείνες τις περιοχές, τις υποβαθμισμένες εντός εισαγωγικών, περιοχές όπου η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού έχει χαμηλά εισοδήματα, για μας είναι μια ουσιαστική παρέμβαση. Έχουμε ήδη λοιπόν ένα επιτυχημένο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων που επεκτείνεται για το 2017 σε περισσότερους από 130.000 μαθητές δημοτικών σχολείων σε δήμους όλης επικράτειας. Και να πω βεβαίως ότι πέρα από την αύξηση της επίδοσης, της μαθησιακής επίδοσης στα συγκεκριμένα σχολεία, έχουμε και έναν κύκλο οικονομίας ενδιαφέρον σε αυτές εκεί όπου έχουμε ιδιαίτερη πρόνοια για συνέργεια με επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας. Εκεί λοιπόν αναμένεται μια αύξηση κατά 30% των θέσεων εργασίας στον τομέα της σύντησης, καθώς και σοβαρή ενίσχυση των τοπικών αγορών. Να πω λοιπόν ότι εκεί στοχεύσαμε και ένα μέρος των αντιμέτρων. Έτσι λοιπόν το 2019 θα έχουμε σε προγράμματα σχολικών γευμάτων πάνω από 500.000 παιδιά δημοτικού και γυμνασίου με ετήσια δαπάνη 190 εκατομμύρια ευρώ. Έρχομαι τώρα λοιπόν στο δεύτερο άξονα. Ο πρώτος ήταν η αντιμετώπιση της φτώχειας. Ο δεύτερος είναι αυτό που ονομάζουμε ένα νέο κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης. Κορμός του οποίου φιλοδοξούμε να αποτελέσουν τα 250 κέντρα κοινότητας τα οποία ιδρύουμε σε όλη την επικράτεια. Ήδη λειτουργούν 70. Κέντρα κοινότητας με ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστημα, όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση γύρω από κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες των οποίων είναι δικαιούχοι. Δημιουργούμε ειδικότερα κέντρα Ρωμά, κέντρα για κακοποιημένες γυναίκες, για τη στήριξη της οικογένειας,
αλλά και κέντρα ολοκληρωμένης φροντίδας για ηλικιωμένους. Ακόμα δημιουργούμε την ενιαία αρχή διαχείρισης και καταβολής επιδομάτων, το νέο ΟΓΑ, επιτρέψτε μου τον παραλληλισμό, και με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη πιο αποτελεσματική παροχή του συνόλου των κοινωνικών επιδομάτων με διαφάνεια και ισονομία, εξασφαλίζοντας τη μηνιαία αποδοχή των επιδομάτων και κυρίως εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες θα είναι ενημερωμένοι για το τι δικαιούνται και δεν θα είναι όμοιροι πελατειακών σχέσεων του κάθε βουλευτή, ο οποίος θα ανταλλάσσει κάτι το οποίο δικαιούνται με ενίδυρους φετιού προκειμένου να εξαγοράσει την στήριξη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτό συνέβαινε μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που με ιδιαίτερο πάθος η αντιπολίτευση αρνήθηκε να συμφωνήσει σε αυτό το μεγάλο θεσμικό εξχρονισμό. Διότι ξέρετε, το πελατειακό κράτος καλά κρατούσε και καλά κρατεί αν δεν επιχειρήσουμε να κόψουμε τις ρίζες του. Ο τρίτος άξονας είναι η παιδική προστασία. Σε ό,τι αφορά τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, προχωράμε σε διαρκή διεύρυνση του αριθμού των θέσεων. Είμαστε ήδη στις 100.000 θέσεις το 2017. Είχαμε 70.000 θέσεις το 2015. Έχουμε δηλαδή 30.000 θέσεις παραπάνω. Η συνολική ζήτηση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γι' αυτό το λόγο και εκεί επικεντρώσαμε το δημοσιονομικό χώρο που κερδίσαμε στη διαπραγμάτευση, τα λεγόμενα αντίμετρα, όπου προβλέπεται κατά τη διετία 19-20 η δημιουργία 1.800 νέων παιδικών σταθμών για να καλυφθούν επιπλέον 45.000 θέσεις από αυτές που έχουμε σήμερα. Και η προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη θα είναι της τάξης των 150 εκατομμυρίων. Και θέλω να πω ότι ένας από τους σχεδιασμούς μας είναι στο βαθμό που συνεχιστεί αυτή η εξαιρετικά θετική απόδοση της οικονομίας, αυτό να είναι ένα από τα μέτρα που ενδεχομένως να έρθει νωρίτερα από το 19, δηλαδή από την επόμενη χρονιά. Τέλος, προωθούμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο και για την αναδοχή και την υιοθεσία. Δεν ξέρω αν πολλοί το γνωρίζουν αυτό, αλλά είναι κάτι που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους που θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί, ζευγάρια που θέλουν να υιοθετήσουν παιδί και περιπλέκονται σε ένα κυκαιώνα, δεδαλώδη κυκαιώνα γραφειοκρατίας. Και ο χρόνος αναμονής για υιοθεσία σήμερα είναι περίπου 4 χρόνια. Κάτι απαγορευτικό για ένα νέο ζευγάρι. Η πρόληψη της ιδρυματοποίησης των παιδιών που εγκαταλείπονται, καθώς και η αποιδρυματοποίηση των ανηλίκων που ζουν σήμερα σε ιδρύματα, είναι στόχος μας, όπως επίσης και η πλήρης διαφάνεια στις διαδικασίες αναδοχής και υιοθεσίας, πράγμα το οποίο θα συνδράμει ουσιαστικά και στην εξάλληψη του ανατριχιαστικού αυτού φαινομένου της εμπορίας βρεφών, της εμπορίας παιδιών. Όπως αναφέρθηκε η Υπουργός, σημαντικά βήματα καταγράφονται και σημαντικές παρεμβάσεις καταγράφονται και σε θέματα που δεν είναι, ας το πω έτσι, κεντρικά θέματα, αλλά βελτιώνουν άμεσα τη ζωή χιλιάδων πολιτών. Και ένα από αυτά είναι η επίλυση του ζητήματος των εργατικών κατοικιών, μια διαχρονική περίπτωση κακοδιαχείρισης και μετατροπής μιας κοινωνικής παροχής σε πεδίο κερδοσκοπίας και πελατειακής ομοιρίας. Έφτασε αυτό στο τέλος του με την αντιμετώπιση του προβλήματος που αφορά 36.000 οικιστές, 36.000 οικογένειες που δεν είχαν παραλάβει ποτέ τα παραχωρητήρια, τα οριστικά παραχωρητήρια. Παράλληλα, μέσα από τις νέες ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών, στηρίζουμε το σύνολο των οικιστών
και ειδικότερα τις ευπαθείς ομάδες και τους ανέργους, προασπίζοντας την πράξη τον κοινωνικό χαρακτήρα της εργατικής κατοικίας. Φίλες και φίλοι, προσπάθησα να σας περιγράψω ορισμένες από τις παρεμβάσεις αλλά και τον σχεδιασμό μας για το επόμενο διάστημα στο πολύ κρίσιμο αυτό Υπουργείο, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Και βεβαίως παρεμβάσεις που αφορούν την αντιμετώπιση της εργασίας, τον αγώνα μας για ποιοτική εργασία, αλλά και τη δημιουργία ενός δίκτυ προστασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Επιτρέψτε μου κλείνοντας να το θέσω έτσι πολύ απλά και καθαρά. Στον τομέα αυτό για τον οποίο σήμερα βρεθήκαμε και για τον οποίο σας μίλησα, υπάρχουν δύο βασικές λογικές. Τη μία λογική τη γνωρίσαμε όχι στην κρίση. Τη γνωρίσαμε πολύ πριν έρθει η κρίση. Ήταν ίσως πρόδρομος της κρίσης η κρίση στο χώρο της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Είναι η λογική που στοχεύει στην γενίκευση της επισφαλούς απασχόλησης, στην συρρήκνωση της κοινωνικής ασφάλειας ως υποτιθέμενη δικλίδα για την οικονομική ανάπτυξη. Είναι η λογική που μετέτρεπε τα προγράμματα για την ανεργία και την κοινωνική προστασία σε πελατειακούς μηχανισμούς. Είναι η λογική που διοχέτευε τους πόρους όχι σε αυτούς που τους είχαν πραγματικά ανάγκη, αλλά σε διάφορους επιτίδιους φύλλα προσκύμενους στις κυβερνήσεις μεσάζοντες. Η δική μας λογική είναι διαμετρικά αντίθετη. Είναι εντελώς διαφορετική. Είναι η δέσμευσή μας για την στήριξη και την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Δέσμευση την οποία υλοποιούμε σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες από την πρώτη στιγμή. Δέσμευση από την υλοποίηση της οποίας πιστεύω ότι θα κριθούμε σε μεγάλο βαθμό, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, σε 2 χρόνια όταν θα έρθει η ώρα της συνολικής αποτίμησης του κυβερνητικού έργου. Δέσμευση και της οποίας θα ήθελα να σας πω ότι διευρύνουμε διαρκώς τους στόχους. Όσο στη χώρα αποκαθίσταται η σταθερότητα και η οικονομική ανάκαμψη, οι στόχοι διευρύνονται. Κάποιοι ενδεχομένως από την πρώτη στιγμή να θεωρήσαν ότι δεν είναι και τόσο σημαντικό να ασχοληθούμε με αυτούς τους 700.000 συμπολίτες μας που σήμερα έχουν ένα πραγματικό στήριγμα. Όχι τόσο μεγάλο όσο θα θέλαμε, αλλά όσο η ανάπτυξη της οικονομίας μας δίνει δυνατότητες, αυτό το στήριγμα του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης θα διευρύνεται. Όμως σήμερα, μέρα με τη μέρα, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα μπορούν να γίνονται και μετρήσιμα. Σας λέω λοιπόν ότι για μας αυτή είναι η προτεραιότητα. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Να έχουμε τη δυνατότητα το 2019 να συγκρίνουμε τις 10 ποσοστιαίες μονάδες μείωσης ανεργίας από τη στιγμή που παραλάβαμε, να έχουμε τη δυνατότητα το 2019 και κυρίως κατά τον ένα χρόνο που θα έχουμε βγει από το πρόγραμμα και άρα θα έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε μεγάλο μέρος των δικών μας προγραμματικών σχεδιασμών για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους και ενός θεσμικού πλαισίου για την εργασία, και αναφέρομαι στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αναφέρομαι στη στήριξη του κατώτατου μισθού, αναφέρομαι στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου που θα προστατεύει την εργασία. Αυτός λοιπόν είναι ο δικός μας στόχος. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης και της σύγκρισης, να είμαστε περήφανοι για το ότι καταφέραμε, παίρνοντας ένα κοινωνικό κράτος διαλυμένο και εργασιακές σχέσεις ζούγκλας, όχι βεβαίως να φέρουμε τον παράδεισο, δεν υποσχόμαστε αυτό, ούτε αυτό υλοποιούμε, αλλά τουλάχιστον
να φέρουμε τα πράγματα σε μια κατάσταση για την οποία δεν θα ντρεπόμαστε ως Έλληνες για την διάλυση και την κατάντια των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού κράτους και της αλληλεγγύης, που ίσως είναι μία από τις πιο σημαντικές αξίες την ώρα της κρίσης. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω να πω ότι είμαστε στη μέση του δρόμου, αλλά έχουμε αρχίσει και βλέπουμε ξέφωτο σε ό,τι αφορά τις στόχους μας, το Υπουργείο Εργασίας. Θέλω να ευχαριστήσω, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω, όλους τους εργαζόμενους, τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τους γενικούς γραμματείς και το πολιτικό προσωπικό, την πολιτική ηγεσία, για έναν δύσκολο αγώνα που όμως αρχίζει και αποφέρει καρπούς. Και είμαι βέβαιος ότι θα αποφέρει ακόμα περισσότερους. Σας ευχαριστώ. Σε απευθείας σύνδεση, κύριε, με το Υπουργείο Εργασίας, παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις.